Είδαμε, παιδιά, μέχρι τώρα το τι είναι ο χριστιανισμός. Είδαμε ότι είναι πίστης, ότι είναι ελπής, ότι είναι ειρήνη, ότι είναι ζωή, οδός, ευσέβεια και νύκτησης. Μπορούμε να δούμε ακόμη δύο σημεία, χωρίς φυσικά να εξαντλείται με αυτά που είπαμε, απλώς είναι τα κυριότατα αυτά. Ο χριστιανισμός λέγεται και είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό ότι η επίγειος Ιερουσαλήμ ήταν το κέντρο του Ιουδαϊσμού και μάλιστα ο ναός που εσταύρωσε τον Χριστόν, δουλεύοντας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, στο νόμο και όχι ευρισκομένοι στη χάρη. Έτσι, δια τους πιστούς πλέον, κέντρον προσδέσεως δεν είναι η ιστορική Ιερουσαλήμ, αλλά είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Δηλαδή ο ουρανός, από όπου οι κατευθύνσεις μας, αλλά και η σκοπή μας. Μην ξεχνούμε ότι ο πιστός πρέπει να προσβλέπει πάντοτε προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό γράφει στους Γαλάτας 4:26 ο Απόστολος Παύλος: «Η Άνω Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών». Είναι ελευθέρα. Τώρα δεν σας εξηγώ το ελευθέρα, γιατί εκεί χρησιμοποιεί ένα συμβολισμό, αλλά μόνο παίρνω το δεύτερο μέρος του χωρίου που λέγει ότι είναι η μητέρα μας όλων ημών, η μητέρα μας, η Άνω Ιερουσαλήμ. Ακόμη σημειώνει ο Απόστολος Παύλος: «Ουκ έχομεν όδε μένουσα πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Βλέπετε, πόλην, επειδή ακριβώς ομιλούμε δια την Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν έχουμε εδώ πόλην, δεν έχουμε πατρίδα, αλλά περιμένουμε και επιζητούμε την μελλοντική μας πατρίδα, η οποία είναι εις των ουρανών. Και τούτο διότι, όπως συνεχίζει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος να λέγει, 13:12, ότι ο Χριστός έξω της πύλης έπαθεν. Ποιας πύλης? Της Ιερουσαλήμ, της ιστορικής Ιερουσαλήμ. Έξω της πύλης έπαθε. Έχει συμβολικόν χαρακτήρα, διότι ο Γολγοθάς ήταν έξω από τα Ιεροσόλυμα, και βεβαίως όλες οι καταδίκες εγίνονται έξω από την πόλη. Συνεπώς, ο Χριστός έξω της πύλης, των τυχών εννοείται, της πόλεως, έπαθε. Προσέξτε τώρα: «Τίνιν εξερχόμεθα προς Αυτόν έξω της παρεμβολής των ονειδισμών αυτού φέροντες». Λοιπόν, ας βγούμε και εμείς μαζί του. Ας βγούμε προς Αυτόν. Ας βγούμε από την πόλη. Έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ας βγούμε από την πόλη έξω της παρεμβολής. Παρεμβολή θα πει στρατόπεδον. Έξω του στρατοπέδου, έξω της πόλεως, φέροντες των ονειδισμών του. Ποιος είναι ο ονειδισμός? Κοροϊδία θα πει ο ονειδισμός, ε? Ποιος είναι ο ονειδισμός του Χριστού? Είναι ο Σταυρός. Συνεπώς, ας βγούμε έξω από την ιστορική Ιερουσαλήμ, δηλαδή ας βγούμε έξω από τον κόσμο, αυτό θέλει να πει, έξω από τον κόσμο, δια να συναντήσουμε τον Χριστό. Καταλάβατε λοιπόν ότι εδώ δεν έχουμε πατρίδα. Η πατρίδα μας, η μητέρα μας, η μητρόπολής μας είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Αυτή την οποία βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη να κατέρχεται από τον ουρανό, όταν θα έχει τελειώσει πλέον η ιστορία, στους καινούριους ουρανούς και στην καινούρια γη. Τούτο σημαίνει για τον πιστόν ότι μένει έξω από τον κόσμο. Έξω από τον κόσμο με ποια έννοια? Όπως ακριβώς μας περιγράφει η προσδιόγνητον επιστολή. Είναι μια περικοπή την οποία πολλές φορές σας έχω αναφέρει, για μια ακόμη φορά
πρέπει να σημειώσουμε αυτά που λέγει εκεί. Λέγει, είναι στην πέμπτη παράγραφο. Πατρίδας, η πιστή τώρα, πατρίδας οικούσιν ιδίας, αλλος πάρικι. Είναι ένα αριστούργημα αυτό το κομμάτι, και από φιλολογικής πλευράς είναι αριστούργημα. Κατοικούν πατρίδες ξεχωριστές ο καθένας, ο καθένας εκεί που γεννήθηκε, αλλά παρά τα αυτά όλοι σαν πάρικοι. Ποιος λέγεται πάρικος? Αυτός που είναι περαστικός από μία πόλη. Δεν έχει πατρίδα του μία πόλη, είναι επισκέπτης, περαστικός, πάρικος. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε και πανθυπωμένουσιν ως ξένοι. Μετέχουν, λέγει, ό,τι υπάρχει, σε ό,τι υπάρχει μέσα σε μία πόλη, σαν πολίτε της πόλεως εκείνη στην οποία γεννήθηκαν. Θα χρησιμοποιήσουν τους δρόμους, τα καταστήματα, θα λέγαμε στην εποχή μας τη συγκοινωνία των ηλεκτρισμών, αυτά τα κοινά αγαθά, το νερό, την ίδρυυση, όλα αυτά. Μετέχουσι πάντων ως πολίτε και πανθυπωμένους είναι ως ξένοι, και όλα τα υπομένουν σαν ξένοι, σαν να μην έχουν καμία σχέση με μία πόλη. Αυτό είναι το μυστήριο του χριστιανισμού, το μυστήριο των χριστιανών. Πώς ακριβώς μπορούν να μένουν στον κόσμο αυτόν και να μην μένουν, να υπάρχουν και να μην υπάρχουν, να κάνουν χρήση, να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Αποστόλου Παύλου, και όχι κατάχρηση, ή δεχρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη. Και συνεχίζει η προσδιώγνητον επιστολή: πάσα ξένη πατρίσες την αυτόν, και πάσα πατρίς ξένη. Δηλαδή κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους, και κάθε πατρίδα τους είναι ένας ξένος τόπος. Ω, αυτό να μπορούσαμε, παιδιά, να το καταλάβουμε. Θα το πω άλλη μια φορά. Είναι η καρδία, θα λέγαμε, του ήθους, της πνευματικής ζωής που ζει ο πιστός στον παρόντα κόσμο και στον παρόντα αιώνα. Πάσα ξένη πατρίσες την αυτόν, και πάσα πατρίς ξένη. Ενσαρκή την χάνουσιν, αλλού κατά σάρκα ζώσιν. Βεβαίως φέρουν σώμα, φέρουν σάρκα, αλλά δεν ζουν κατά σαρκικών τρόπων, όπως ζούσαν στην εποχή του Νόε, που λέγει ο Θεός: «Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είδε αυτούς σάρκας». Δεν θα μείνει το πνεύμα μου, λέγει, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτήν την γενεά, διότι είναι σαρκικοί άνθρωποι, έχουν σαρκικό φρόνημα, σαρκικά σκέπτονται, σαρκικά ζούνε, όπως και η εποχή μας. Και δυστυχώς κάθε εποχή ο χριστιανός φέρει σώμα, αλλά δεν έχει νοοτροπία σαρκική. Κατοικεί στη γη, αλλά πολιτεύεται στον ουρανό. Δηλαδή δεν κολλάει στον παρόντα κόσμο να ζει κατά σαρκικών τρόπων. Το λέει στη συνέχεια: «Επηγείς διατρίβουσιν, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται». Στη γη περνούν τον καιρό τους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζουν είναι ουράνιος. Εν ουρανό πολιτεύονται. «Οικεί εν το σώμα τη ψυχή, ουκ έστι δε εκ του σώματος. Και χριστιανοί εν κόσμον οικούσι, και ουκ εισι δε εκ του κόσμου». Όπως η ψυχή κατοικεί στο σώμα, αλλά δεν είναι από το σώμα, έτσι και οι χριστιανοί κατοικούν στον κόσμο, αλλά δεν είναι από τούτον τον κόσμο. Αυτή είναι η θέση των χριστιανών. Αν ποτέ μου ρίψετε καμιά απορία, ποια είναι η θέση μας σαν χριστιανοί μέσα στον παρόντα κόσμο, θα σας απαντούσα, θα σας διάβασα μάλλον, αυτό το εκλεκτό τεμάχιο από την προσδιώγνητον επιστολή.
Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, εις την προς Φιλιππισίους 3,20, ημών το πολίτευμα εν ουρανό, εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό. Συνεπώς βλέπετε ότι ο χριστιανισμός τι είναι? Όχι η κάτω Ιερουσαλήμ, αλλά η άνω Ιερουσαλήμ. Όχι η ιστορική Ιερουσαλήμ, αλλά η πνευματική Ιερουσαλήμ, η μητέρα όλων μας. Και ερχόμεθα εις το τελευταίο. Τι είναι ο χριστιανισμός? Ο χριστιανισμός είναι βασιλεία, πέρα και πάνω από κάθε ιδιότητα, πέρα και πάνω από κάθε όνομα. Ο χριστιανισμός είναι βασιλεία, και μάλιστα η βασιλεία του Θεού, ή η βασιλεία του Χριστού, ή η βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να φέρει τη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ο χριστιανισμός κυριότατα είναι η βασιλεία του Θεού. Ακόμη και το περιεχόμενο του κηρύγματος του Ευαγγελικού είναι η βασιλεία του Θεού. Όταν και αυτός ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εκήρυτε, τι έλεγε? Ήγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται. Ο Κύριος ξεκινάει το κηρύγμά του με αυτό, με αυτή τη θέση. Ήγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται. Και όπως σημειώνει στο κατά Λουκάν 9,2, και απέστειλεν αυτούς, ποιους? Τους μαθητάς του, κηρύσιν την βασιλεία του Θεού. Να κηρύττουν την βασιλεία του Θεού. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Το κήρυγμα της βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και τι σημαίνει βασιλεία? Βασιλεία σημαίνει νέο πολίτευμα, νέος τρόπος ζωής, νέες σχέσεις Θεού και ανθρώπων, όπως και ανθρώπων προς ανθρώπους, νέα ζωή, που όλα αυτά τα καινούργια δεν διενοχλούνται από την παρουσία του κακού. Βεβαίως στον παρόντα κόσμο η βασιλεία του Θεού δέχεται επιθέσεις από τους κακούς, αλλά η βασιλεία του Θεού δεν είναι ούτε στα κάστρα, ούτε στα μουσεία, ούτε στα χρηματοκιβώτια. Η βασιλεία του Θεού στον παρόντα κόσμο, που είναι η Εκκλησία, που είναι αυτή η δόξα του Θεού, που είναι αυτή η παρουσία του Θεού, αυτή η κατοικία του Θεού, εντός ημών εστίν. Βλέπετε, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν είναι μέσα μας. Συνεπώς, πού θα με διώξουν, πού θα προσβάλλουν τη βασιλεία του Θεού? Αν προσβάλλουν, γίνομαι μάρτης. Δεν μπορούν να τη βρουν τη βασιλεία του Θεού, διότι είναι μέσα εις τους πιστούς. Θα προσβάλλουν τους πιστούς, αλλά γίνονται μάρτυρες, γίνονται άγιοι, γίνονται πολίτες της βασιλείας του Θεού. Φεύγουν από την υποκειμενική, θα λέγαμε, βίωση της βασιλείας του Θεού και περνούν εις την αντικειμενική βίωση της βασιλείας του Θεού. Την έχω μέσα μου και με σκοτώνουν, και πηγαίνω, ενώ την είχα πρώτα μέσα μου, τώρα πηγαίνω σε ένα χώρο που με περιβάλλει. Την περιέβαλα την βασιλεία του Θεού, και τώρα εκεί που θα πάω με περιβάλλει η βασιλεία του Θεού. Δεν έχω τίποτα να ζημιώσω, δεν παθαίνει τίποτα η βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να προσβληθεί εις τον κόσμο αυτόν η βασιλεία του Θεού. Αλλά εκεί όμως η βασιλεία του Θεού δεν προσβάλλεται. Είναι εξωτερική πραγματικότης, δεν προσβάλλεται. Διότι θα γίνει φανερή μετά το τέλος της ιστορίας, μετά την κρίση. Και τότε, όταν θα γίνει το καινούριο σύμπαν, θα γίνει η βασιλεία του Θεού, τότε λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Αποκάλυψης 21,27, και ουμή εισέλθει εις αυτήν παν κοινών. Κάθε ακάθαρτο δεν θα μπει στη βασιλεία του Θεού.
σκιωπιών βδέλυγμα και ψεύδος. Θα μπουν οι βρώμικοι, οι ψεύτικοι άνθρωποι, όχι αυτοί που λέγουν απλώς ψέματα, οι ψεύτικοι άνθρωποι, αυτοί που δεν ακολούθησαν την αληθινή ζωή, αλλά ακολούθησαν την κύβδηλη, την όφο, την ψεύτικη ζωή. Οι μη ηγεγραμμένοι εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, παρά μόνο αυτοί που είναι γραμμένοι εις το βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο της αιωνίου ζωής του Ιησού Χριστού του αρνίου. Σας είπα προηγουμένως ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, είναι εντός ημών. Γι' αυτό ακριβώς, όπως λέγει ο Κύριος, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως. Λουκάς 17,21. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τότε οι σύγχρονοι του Κυρίου επερίμεναν τυμπανοκρουσίες, επερίμεναν διακηρύξεις, εμφάνιση στρατεύματος κτλ. Τίποτα από όλα αυτά. Ο Κύριος είπε, η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Θα πει με τα παρατηρήσεως, πομποδός. Διότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας, λέγει, εντός ημών εστίν. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι κάνουμε? Εγκαθιδρύομαι στις ψυχές μας, παιδιά. Εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε, εγκαθιδρύομαι στις ψυχές μας τη Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας θόρυβος, καμία επίδειξη. Από τη στιγμή που κάθε ψυχή από εσάς αισθανθεί μέσα της τη χάρη του Θεού, την παρουσία του Θεού, και αισθανθεί συγκλονισμό από την παρουσία του Θεού, ήδη εγκατεστάθη η Βασιλεία του Θεού μέσα στις καρδιές σας, μέσα στην ύπαρξή σας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Η Βασιλεία του Θεού ήταν το αντικείμενο κατά τον Απόστολο Παύλο της καλής ομολογίας του Χριστού ενώπιον του Πιλάτου. Συμβουλεύει τον Τιμόθεο και του λέγει να δώσεις την καλή ομολογία, εκείνη που έδωκε ο Κύριος ενώπιον του Πιλάτου. Ποια ομολογία να δώσει ο Κύριος ενώπιον του Πιλάτου? Ουκούν βασιλεύς εσύ? Ώστε λοιπόν είσαι βασιλιάς? Γιατί έλεγαν οι Εβραίοι ότι στρέφτεραν δύο του Κέσαρος, και ότι απεκάλεσε τον εαυτό του βασιλέα των Ιουδαίων. Ουκούν λοιπόν βασιλιάς είσαι? Και ο Κύριος λέγει, ναι, σι είπας, είναι όπως το λες, βασιλιάς είμαι. Μόνο που η δική μου η βασιλεία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Γι' αυτό λέγει, έδωσε ο Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος, έδωκε ο Κύριος ενώπιον του Πιλάτου την καλήν ομολογία. Και τώρα λέγει στον Τιμόθεον, επιλαβού της αιωνίου ζωής. Επιλαμβάνομαι, θα πει, την πιάνω, αρπάζω. Πιάσε, άρπαξε, σφιχτά, και μην αφήσεις την αιώνιον ζωή, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Παιδιά, η Βασιλεία του Θεού πρέπει να είναι το α και το ω όλων των σκέψεών μας, των ενεργειών μας, των πόθων μας και των οραματισμών μας. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάπου πλάι στο Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι μέσα στη Βασιλεία του. Ο Χριστός είναι η Βασιλεία. Δηλαδή, θέλω να το καταλάβετε αυτό, ο Χριστός ο ίδιος είναι η Βασιλεία του Θεού. Και μέσα στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε εις το διήνεκες τη θεωρία του προσώπου του. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Να βλέπουμε τον Ιησού Χριστό. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από του να βλέπει κανείς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προσέξτε πώς θα το βλέπουμε και τι θα βγάζουμε από εκεί. Αυτό είναι από τα άρρητα ρήματα. Είναι από εκείνα που δεν είναι δυνατόν ανθρώπινη γλώσσα να περιγράψει, διότι είναι άκτιστα
ρήματα. Η Αγία Γραφή είναι κτιστά ρήματα. Τα λόγια της είναι γράμματα. Πάμε στο τυπογραφείο και τυπώνουμε το βιβλίο. Είναι κτιστά ρήματα. Ρήματα θα πει λόγια. Οι εικόνες είναι κτιστές. Λέμε, πώς να παρομοιάσουν, λέει ο Κύριος, την Βασιλεία του Θεού, και λέγει πολλές παραβολές που δείχνει μία εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Αυτά είναι τα κτιστά λόγια, δηλαδή αυτά που είναι δημιουργημένα. Αλλά η Βασιλεία του Θεού στο πρωτότυπό της είναι άρρητα πράγματα. Δεν λέγονται, γιατί είναι άκτιστα πράγματα. Γι' αυτό μη πει κάποιος, θα ήταν κάτι πολύ ανιαρό να βλέπουμε συνεχώς το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τι είναι αυτό που γράφει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ούκ εξώνε στην ανθρώπολα λύση. Α, ο Θεός ετοίμασε της αγαπός είναι αυτόν, και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη, και οφθαλμός ούκ είδε, και ούς ούκ οίκουσε. Εκείνα που ετοίμασε ο Θεός εκείνους που τον αγαπούν, που δεν έγιναν ποτέ αντικείμενον επιθυμίας, θα πει επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη. Μα τι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε. Είναι πράγματα έξω από τον κτιστόν κόσμο. Γι' αυτό και λέγονται άρρητα ή άκτιστα ρήματα, λόγια. Θα λέγαμε λοιπόν, παιδιά, συνοπτικότατα, ότι ο χριστιανισμός είναι η Βασιλεία του Χριστού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Και ερχόμαστε να δούμε τώρα και κάποιες άλλες πλευρές του χριστιανισμού. Αφού είδαμε αυτά τα ονόματα, τώρα λέμε, ο χριστιανισμός ακόμη είναι αποκάλυψης του αληθινού Θεού. Τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι η αποκάλυψης του ποιος είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι ένας στην ουσία του, αλλά έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Δηλαδή είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τι είναι ο χριστιανισμός? Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αυτός που αποκαλύπτεται εις την ιστορία. Ο Χριστός είπε, Ιωάννης 17,6, εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Έκανα φανερό το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Και ποιον το όνομα του Θεού? Είναι εκείνο που θα πει και γράφει, καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος 28,19, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ποιο λοιπόν το όνομα του Θεού? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Είναι το τελευταίο και οριστικό. Ενώ έχουμε μία προοδευτική αποκάλυψη του Θεού στην ιστορία, πρώτα εμφανίζεται με το όνομα Θεός, δεύτερον εμφανίζεται με το όνομα Κύριος, στον Μωυσή Κύριος, στον Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, Θεός, και ο Ιησούς Χριστός μας αποκαλύπτει πλέον το πλήρες όνομα του Θεού, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Η γνώση του Θεού είναι το μέγιστο των αγαθών, από την οποία γνώση εξαρτάται η αληθινή προσκύνηση και η λατρεία, αλλά και η ορθή διωτή. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζήσουμε σωστά εάν δεν γνωρίζουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε ευάρεστα να προσκυνήσουμε και να λατρεύσουμε το Θεό εάν δεν γνωρίζουμε το Θεό. Προσέξτε τι λέγει ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, Ιωάννης 4,24, Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και εκείνοι που Τον προσκυνούν πρέπει να Τον προσκυνούν, είδατε, το δι, δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη, θα πει πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Προσέξτε εδώ τώρα,
Αυτό το χωρίο πώς το ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Πνεύμα ο Θεός. Ναι, ο Θεός είναι πνεύμα και είναι ένας ο Θεός. Πώς προσκυνείται ο Θεός? Δηλαδή ο Θεός πατήρ προσκυνείται και λατρεύεται εν πνεύματι. Θα πει εν πνεύματι, δηλαδή εν αγίο πνεύματι. Προσκυνείται δε και εν αληθεία. Αλλά ποια είναι η αλήθεια? Είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Συνεπώς, πώς προσκυνείται ο πατήρ? Εν αγίο πνεύματι εν Ιησού Χριστό. Δηλαδή με άλλα λόγια, όταν λέγει δι προσκυνήν, πρέπει να προσκυνούμε ποιον? Τον Άγιον Τριαδικών Θεών, τον Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιον, τον Υιόν. Είδατε τι ωραία διατυπωμένο είναι αυτό, ή καλύτερα τι ωραία είναι η ερμηνεία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά? Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι, δηλαδή εν αγίο πνεύματι, και εν αληθεία εν Ιησού Χριστό δι προσκυνήν. Τώρα αυτό το εν πνεύματι και το εν αληθεία, αν έπρεπε στη συνέχεια να το ερμηνεύσουμε, θα θέλαμε ακόμη μισή ώρα. Αλλά μένω όμως στο σημείο αυτό. Θα ήθελα μόνο να σας σημειώσω ότι αυτή η γνώση του Θεού, η λατρεία του Θεού και η βίωση του Θεού αποδίδει τη σωτηρία. Τι είναι η σωτηρία? Η γνώση του Θεού. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους που αναφέρεται στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών? Λέγει αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω. Μερικοί λέγει από σας έχουν αγνωσίαν Θεού, και το λέγω για ντροπή σας. Ποιο ήταν αυτή η αγνωσία του Θεού? Διότι έλεγαν πως είναι δυνατόν να αναστηθούν οι νεκροί? Οι νεκροί γίνονται χώμα στο χώμα, μέσα στον τάφο. Πως θα αναστηθούν? Τι αγνοούσαν? Το Θεό. Δηλαδή τη δύναμη του Θεού. Όταν λέμε γνώσεις του Θεού, σημαίνει όχι μόνο το όνομά του, αλλά και όλες τις ιδιότητές του. Ο Θεός είναι δυνατός. Ο Θεός εκ του μηδενός έκανε τα πάντα. Και συνεπώς τώρα εκ του είναι, εκ της υπάρξεως, θα δυσκολευτεί ο Θεός να αναστήσει τα ανθρώπινα σώματα που έπεσαν και έγιναν χώμα? Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, για ντροπή σας το λέγω, μερικοί από εσάς έχουν αγνωσίαν Θεού.